Φάλαγγα τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφορά προσωπικού εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο Τυρασπόλ που βρίσκεται 13 χιλιόμετρα από τα δυτικά σύνορα με την Ουκρανία. Επισήμω υπάρχουν περίπου 1.700 Ρώσοι στρατιώτε στην υπερδνηστερία, οι οποίοι ανήκουν στο 14ο Σώμα Στρατού, το οποίο αναπτύχθηκε στην περιοχή μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο, το πραγματικό μέγεθο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται τώρα στην υπερδνηστερία παραμένει άγνωστο. Παρά την εξαιρετικά μικρή έκταση, τον πληθυσμό και τη γενική οικονομική ανέχεια, η υπερδνηστερία κατέχει μια σημαντική στρατηγική θέση που εκτείνεται σε μια στενή λωρίδα 10 με 15 χιλιόμετρα κατά μήκο των συνόρων Μολδαβία-Ουκρανία. Αυτό καθιστά την η ιδανική αφετηρία, για μια ευνηδιαστική επίθεση στο πίσω μέρος του Ουκρανικού στρατού κυκλώνοντάς τον. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Χόμτσα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κοινοβούλιο, ανέφερε ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα στα σύνορα τη Ουκρανίας. Η Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνα τη Ουκρανία δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μεγάλη κλίμακα προκλήσει, ιδίω για να επιτεθεί βαθιά στο έδαφο τη Ουκρανία. Η υπερδνηστερία είναι κράτο εν κράτη στη Μολδαβία στην Ανατολική Ευρώπη. Το μη αναγνωρισμένο αυτό κράτο είναι εκ των πραγμάτων ανεξάρτητο από τη Μολδαβία από τι 2 Σεπτεμβρίου το 1990 οπότε και διακήρυξε την ανεξαρτησία του υποβοηθούμενου από Ρώσους, Κοζάκους και Ουκρανούς εθελοντές, καθώς και τη 14η Ρωσική, πρώην Σοβιετική στρατιά, νίκησε τις μολδαβικές δυνάμεις στον πόλεμο της υπερδνηστερίας. Ενώ υπάρχει κατάπαυση του πυρός από το 1992, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την υπερδνηστερία ως περιοχή παγωμένης διαμάχης. Η αυτοδιάθεσή της είναι διαφιλονικούμενη. Η υπερδνηστερία συνεχίζει να ισχυρίζεται ανεξαρτησία και διατηρεί κυριαρχία στην περιοχή τη. Σε δημοψήφισμα στι 17 Σεπτεμβρίου 2006, οι ψηφοφόροι τη αυτοανακηρυγμένη δημοκρατία ψήφισαν με ποσοστό 93,1% υπέρ τη ανεξαρτητοποίησή του από τη Μολδαβία και τη Ένωση με τη Ρωσία, με την οποία η περιοχή δεν συνορεύει. Σε στρατιωτικό επίπεδο, μια συντονισμένη ταυτόχρονη ρωσική επίθεση τόσο από τι αποσχισμένε ανατολικέ επαρχίε τη Ουκρανίας όσο και από την υπερδνηστερία, θα είχε τραγικά επακόλουθα για τον Ουκρανικό στρατό, ο οποίο θα ήταν αναγκασμένο να διεξάγει διμέτωπο αγώνα σε δύο αντίθετε κατευθύνσεις με τον κίνδυνο κύκλωση και συντριβή του να είναι ορατό. Ταυτόχρονα, ο γνωστό Ρώσο στρατιωτικό διοικητή στο κανάλι του στο Telegram δημοσίευσε δεδομένα όπου φαίνεται ότι ο Αμερικανικός στρατός διεξάγει δραστηριότητες αναγνώρισης στα ανοιχτά των ακτών της Ρωσικής Χερσονήσου. Global Hawk, αμερικανικά σκάφη ναυτικής επιτήρησης και Boeing Poseidon βρίσκονται κοντά στις ρωσικές ακτές. Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο παρέχουν στην Ουκρανία ηθική υποστήριξη, αλλά τις παρέχουν και συγκεκριμένες πληροφορίες, αναφέρει ο Κότς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.